πάλι, αδελφοί μου, θαύμα. Και όχι ένα, αλλά δύο θαύματα. Ο Χριστός μας δεν ήλθε στον κόσμο να κάνει θαύματα, αλλά όμως έκανε πολλά θαύματα. Αν μπορείς να μετρήσεις τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θαλάσσης, άλλο τόσο θα μπορέσεις να μετρήσεις και τα θαύματα που έκανε ο Κυριός μας, που κάμνει και θα κάμνει διαμέσου των αιώνων. Και σήμερα, ευρισκόμενος εις την Ιδίαν πόλην, δηλαδή την Καπερναούμ, ύστερα από την αποπομπή που του έκαναν οι κάτοικοι των Γεργεσινών, κάνει ένα διπλό θαύμα. Βεβαίως, άλλοτε τον είδαμε να θεραπεύει τυφλούς, άλλοτε τον είδαμε να καθαρίζει λεπρούς, άλλοτε τον είδαμε να δίδει τη ζωή και την ανάσταση σε νεκρούς. Και σήμερα τον βλέπουμε να δίνει τη δύναμη σε ένα παράλυτο που τον έφεραν κοντά του άνθρωποι που πίστευαν πως ο Χριστός είναι ο μόνος που μπορεί να τον θεραπεύσει. Και ο ίδιος πίστευε πως ο Χριστός μπορεί να τον κάνει καλά. Τον έφεραν μπροστά στα πόδια του Χριστού και ο Κύριος μας που έπλασε τον άνθρωπο δεν στάθηκε σκληρός και απαθής και αδιάφορος. Στο πονεμένο πλάσμα του έριξε ένα σπλαχνικό βλέμμα και ανταποκρίθηκε. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι ο Χριστός δεν ήρθε να κάνει θαύματα στον κόσμο αυτόν. Ήρθε να καταργήσει το κράτος του διαβόλου. Ήρθε να στήσει το βασίλειο της αγάπης και της ειρήνης στον κόσμο αυτό. Ήρθε να μεταβάλει τη γη σε ουρανό και τον άνθρωπο σε κάτοικο του παραδείσου. Και όμως σήμερα τον βλέπουμε να κάνει το θαύμα λέγοντας στον παράλυτο «Θάρση τέκνον, αφαιοντέσι ε αμαρτίες σου». Έχε παιδί μου θάρρος, αχ αυτή η λέξη τέκνον μου. Ποιος ξέρει πόσες φορές είχε ακούσει τη γλυκιά αυτή η λέξη παιδί μου. Θα είχε ίσως χρόνια να την ακούσει. Και όμως σήμερα ο Κύριος μας του λέγει παιδί μου, εκμηδενίζει τις αποστάσεις και παρουσιάζει την ορθή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Δημιουργό και στο Δημιούργημα. Θάρση τέκνων, μη φοβάσαι παιδί μου, αυτό λέει και ο Κύριος σε μας, την ώρα που λυγίζομαι, την ώρα που κάμπτω τεταγωνατά μας, την ώρα που το φορτίο των προβλημάτων βαραίνει τους ώμους, την ώρα που τα χάνουμε, που απογοητευόμεθα και απελπιζόμαστε και πνιγόμαστε μέσα στο πλήθος των προβλημάτων της ζωής. Έχε θάρρος, παιδί μου, τέκνον θάρση. Αφαιοντέσι οι αμαρτίες σου. Μα τι παράξενα λόγια είναι αυτά. Ο άνθρωπος δεν ήρθε για να ζητήσει την άφεση των αμαρτιών. Ο άνθρωπος ήρθε να θεραπευθεί, να πάρει τη δύναμη στα χέρια, στα πόδια και στο σώμα και να σηκωθεί και να περπατήσει. Και όμως ο Κύριος μας ως
ιατρός των ψυχών και των σωμάτων κάνει τη διάγνωση της ασθενείας και βρίσκει το αίτιο που οδηγήθηκε στην παραλυσία ο παράλυτος. Και η αιτία της παραλυσίας είναι η αμαρτία. Το πρώτο θαύμα είναι αυτό. Καθαρίζει την ψυχή του παραλύτου από το βάρος της αμαρτίας. Αλλά δεν βλέπετε, δεν ακούτε, δεν μιλάνε, αλλά ο Χριστός βλέπει. Είναι παντογνώστης, γνωρίζει τα κρύφια της καρδίας μας, τους λογισμούς και τις πράξεις που δεν τις είδε ανθρώπινο μάτι. Είδε και διάβασε τους διαλογισμούς των γραμματέων οι οποίοι δυσανασχέτησαν από μέσα τους και έλεγαν «Μα ποιος είναι αυτός, αυτός βλαστημάει, ποιος έχει το δικαίωμα να αφήνει τις αμαρτίες των ανθρώπων» και ο Κύριος μας, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, ως παντογνώστης, τους δίδει την απάντηση. Τι είναι ευκολότερο, τι είναι για μένα δύσκολο να πω στο παιδί αυτό, παιδί μου σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, και τι είναι δύσκολο σε μένα να πω, έγειρε, πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτη και ύπαγε εις τον οίκον σου. Αυτό είπε ο Χριστός και το θαύμα έγινε. Ο παράλυτος θεραπεύεται, γίνεται καλά και όπως του υπέδειξε ο Χριστός, υπέστρεψε εις τον οίκον του. Και ο λαός εθαύμασε για το γεγονός αυτό και δόξαζε τον Θεόν. Από το σημερινό αυτό αγιογραφικό μας κείμενο που ακούσαμε, αδελφοί μου, θα ήθελα να συλλέξουμε τα διδάγματα που είναι απαραίτητα για τον καθένα μας στη ζωή. Και το πρώτο δίδαγμα είναι ότι η αιτία των ασθενειών μας είναι η αμαρτία. Από τον παλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Ναι, αδελφοί μου, όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, δεν φύρει μοναχά την ψυχή του, αλλά καταστρέφει και την υγεία του. Είναι αμαρτία να κάνεις κατάχρηση εινοπνευματοδών ποτών. Αλλά κάποια μέρα, εσύ παιδί μου, που από την ηλικία 12 και 13 ετών πίνεις το ουίσκι σαν να είναι νεράκι και όταν πεις το σφινάκι, το τελευταίο, το σφινάκι παραλύεις, για να διασκεδάσεις βέβαια, αλλά κάποια μέρα θα είσαι αλκοολικός και δεν θα μπορείς να κουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια σου. Ναι, αδελφοί μου, είναι αμαρτία ή χαρτοπεξία. Ξοδεύεις τα χρήματά σου, στερείς την οικογένειά σου από τα αναγκαία και τα απαραίτητα και κάποια ώρα ως χαρτοπαίκτης θα οδηγηθείς εκεί που οδηγούνται όλοι όσοι διαπράττουν την αμαρτία, στο θάνατο. Πόσοι άνθρωποι που μπήκανε στη χαρτοπεξία, στα τυχερά παιχνίδια, στον τζόγο και στα καζίνα δεν κατέστρεψαν την οικογένειά τους, δεν έχασαν την περιουσία τους και στο τέλος οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Ναι, αδελφοί μου, όποιος διαπράττει την αμαρτία φθείρει τον ψυχικό του κόσμο, αλλά φθείρει και το σώμα του. Αυτός που έχει σαν στόχο στη ζωή του για να τρώει αχόρταγα και άπλιστα, ο γαστρίμαργος και ο λέμαργος που καταργεί και την νηστεία και κάθε φραγμό εγκρατείας, αυτός ο γαστρίμαργος και ο λέμαργος, ναι,
και το ψωμί και το φαγητό που δεν είναι αμαρτία, όμως αυτός το χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει το ακόρεστο πάθος της γαστριμαργίας. Και όμως η γαστριμαργία και η παχυσαρκία είναι αρρώστιες που οδηγούν στο θάνατο. Μα δεν ακούτε τον γιατρό τι μας λέγει? Να χάσεις, παιδί μου, κιλά. Αν θέλεις την υγεία σου, να χάσεις κιλά, να εγκρατευθείς, να κάνεις άσκηση, ώστε να είσαι υγιής, ευσταλής και να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αυτός, ναι, αυτός που ατιμάζει τον ναό της ψυχής που είναι το σώμα του, αυτός που φθείρει την ψυχή του, φθείρει και το σώμα του. Παραλύει ο άνθρωπος εκείνος που κάνει φουτιές μέσα στη λίμνη της αισθησιακής ζωής. Τον βλέπετε, είναι ένα ρεμάλι, ένα κουρέλι που σαν στόχο έχει μόνον να ικανοποιεί τα πάθη της σαρκός. Αλλά όμως τραυματίζει, λερώνει, θανατώνει την ψυχή του και φθείρει το ναό του Θεού που είναι το σώμα του. Και ήτης το ναό του Θεού φθείρει, φθερεί ούτων ο Θεός. Όποιος καταστρέφει το ναό της ψυχής, το σώμα, αυτόν θα τον καταστρέψει και ο Θεός. Και είναι αλήθεια, αδελφοί μου, σήμερα πως το πλήθος των παραλήτων είναι μεγάλο. Παρέλυσε η θέληση του ανθρώπου. Παρασυρώμαστε στο κακό. Κατηφορίζομαι ολοταχώς. Χάσαμε τα φρένα, τα κόψαμε τα φρένα. Δεν υπάρχει λογική. Δεν υπάρχει κρίση που να μας οδηγεί στην απόφαση να σταματήσουμε την κατηφοριά που πήραμε. Παράλυτος ο άνθρωπος στην εποχή μας δεν έχει θέληση ισχυρά να πει όχι στο κακό, όχι στην αμαρτία, όχι στη σύψη, όχι στη διαφθορά, όχι στο διασυρμό, όχι στην αμαρτία, τέρμα στην αμαρτία. Τσακισμένη η θέληση του ανθρώπου, αλλά όχι μόνον. Παράλυτος και οι σκέψεις και ο νους και η διάνοια του ανθρώπου. Πάθαμε άνοια. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε ποιο είναι και να κάνουμε διάκριση ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο, ποιο είναι το αμαρτωλό και ποιο είναι το άγιο, ποιο είναι το σωτήριο και ποιο είναι αυτό που πρέπει να καταδικάσουμε. Αλλά δεν ακούσατε και τον Απόστολο Παύλο που μας έλεγε σήμερα «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν ημέρα σωτηρίας, να έφτασε η ώρα να τερματίσουμε κάθε δεσμό αμαρτωλό για να έρθει η σωτηρία στην ψυχή μας. Παράλυτος ο νους μας, παράλυτη και η γλώσσα να υπηρετήσει την αλήθεια, να υπηρετήσει το δίκαιο, να υπερασπιστεί το δίκαιο και να γίνει η γλώσσα μας ένα όργανο σωτηρίας. Παράλυτος η γλώσσα μας στην προσευχή. Παράλυτος η γλώσσα μας στην αλήθεια. Παράλυτος η γλώσσα μας σε λόγια αγάπης και καλοσύνης. Και έγινε η γλώσσα μας φιδίσια και φαρμακερή που εξακοντίζει το φαρμάκι και το δηλητήριο του μίσους και της κακίας και της εκδικητικότητος. Παράλυτα τα πόδια και τα χέρια στο αγαθό και στην αρετή. Βλέπετε, έχουμε πόδια να βαδίζουμε τη λεωφόρο της αμαρτίας, αλλά τα πόδια μας είναι παράλυτα να περπατήσουμε το στενό μονοπάτι που οδηγεί στη σωτηρία και στον αγιασμό. Παράλυτα τα πόδια μας να τα σύρουμε στον ιερό ναό. Παράλυτα τα πόδια μας να υποσκεφθούμε τον άρρωστο, τον πονεμένο, τον θλιμμένο, τον απογοητευμένο, τον απελπισμένο, τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Αλλά αδελφοί μου, ο Κύριος απευθύνει το λόγο σε όλους μας και μας λέγει
φθάρση τέκνων, αφαιοντές οι αμαρτίες σου, αδελφοί μου στην αμαρτωλή, όλοι μας πέφτουμε στην αμαρτία, όλοι μας κοντάφτουμε, όλοι μας παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, όλοι μας αμαρτάνουμε και με τη σκέψη και με τα μάτια και με την ακοή και με τη γλώσσα και με το κορμί μας και με την καρδιά μας αμαρτάνουμε. Όμως μην απογοητεύεστε, υπάρχει, ναι, υπάρχει μέλλον, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει σωτηρία. Η αμαρτία επλεώνασε στον κόσμο αυτό. Η σατανοκρατία κυβερνάει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Αλλά εμείς, παιδιά του Θεού, ρίχνουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό. Έχουμε ελπίδα, ελπίζουμε, πιστεύουμε, μετανοούμε, πέφτουμε στα πόδια του Χριστού και θα μας πει ο Κυριός μας όταν εν βαθία ειλικρινία και ειλικρίνεια μετανοήσουμε, τότε θα ακούσουμε κι εμείς αυτό που είπε στον παράλυτο. Θάρση τέκνων, αφαιοντέσι οι αμαρτίες σου. Αδελφοί μου, το μήνυμα το πήραμε και όρθιοι, ισχυροί και δυναμωμένοι, χαριτωμένοι και ενισχυμένοι, αισιόδοξοι και αποφασιστικοί να βαδίσουμε για να κερδίσουμε τη μάχη της ζωής και να πάρουμε το στεφάνι του νικητού. Σήμερα χαιρόμαστε, αδελφοί μου, γιατί ανάμεσά μας, ανάμεσα σε εσάς, τους γονείς, βρίσκονται και 500 παιδιά. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τα πρόβατα τα μεγάλα, τα λογικά εσείς, και τα αρνιά του Χριστού είναι τα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε κανένα άλλο ναό σήμερα της πατρίδος μας τόσο πλήθος παιδιών που να συμμετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.